Καλησπέρα κύριε Συντηχάκη. Καλησπέρα κύριε Μπελιγκόνη. Καταρχάς, πολιτικά πώς αποκωδικοποιείτε εσείς την σπουδή σήμερα του Μεγάρου Μαξίμου να δείξει ότι ο Πρωθυπουργός βγάζει κίτρινες κάρτες σε υπουργούς και ότι εν πάση περιπτώσει φαίνεται ότι δεν είναι όλοι πεισμένοι στη Νέα Δημοκρατία ή στην κυβέρνηση, δεν ξέρω, ότι οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου τέτοια εποχή. Κύριε Μπελιγκόνη, είναι αυτό που λέει ο λαός μας, ταράσα δεν κάνουν τον παπά. Η πολιτική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία είναι συνειδητή επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, συνειδητή επιλογή της αστικής τάξης στη χώρα μας, συνειδητή επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη. Τα πρόσωπα προφανώς παίζουν ρόλο. Εκείνο όμως που παίζει πιο σημαντικό ρόλο είναι οι πολιτικές επιλογές. Και εδώ μιλάμε για μια αντιλαϊκή πολιτική που τσακίζει κόκαλα στην κυριολεξία, ή μάλλον να το πούμε διαφορετικά, η ακρίβεια είναι που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα. Και είναι επιλογή, είναι πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας ως συνέχεια των πολιτικών επιλογών των προηγούμενων κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ, παλιότερα του ΠΑΣΟΚ, ξανά της Νέας Δημοκρατίας και πάει λέγοντας. Ναι. Τι αποδεικνύει αυτό? Και κατά συνέπεια δεν μπορεί να αποπροσανατολίσει το λαό από την, και να επισκιάσει τα σοβαρά προβλήματα που έχει ο λαός μας. Αυτή η σημερινή επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη αποδεικνύει όμως και κάτι άλλο, ότι η ανάπτυξη που επαγγέλλονται, η καπιταλιστική ανάπτυξη λέμε εμείς, δεν μπορεί να είναι ούτε δίκαιη ούτε βιώσιμη, πολύ δε περισσότερο δεν μπορεί να είναι ανάπτυξη για όλους. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα της πρόσφατης αύξησης του κατώτατου μισθού που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, που έχει βέβαια εξανεμιστεί πριν καν δοθεί. Βέβαια. Με την ακρίβεια να καταπίνει δύο μισθούς τον χρόνο και διαμορφώνοντας ένα κατώτατο μισθό που φτάνει στο επίπεδο, στο πολύ χαμηλό επίπεδο όπως ήταν πριν από 13 χρόνια. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι επίσης αμείβονται κάτω από 500 ευρώ με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, με ολιγόμενα προγράμματα ανακύκλωσης της ανεργίας. Όπως επίσης και τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση και οι προτάσεις των άλλων κομμάτων, που κατά την άποψή μας δεν θίγουν στο ελάχιστο τις κύριες αιτίες της ενεργειακής ακρίβειας, όπως είναι η απελευθέρωση της ενέργειας, η πολιτική της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κυρώσεις προς τη Ρωσία, που από κοινού υλοποιούν και υποστηρίζουν. Αντιλαμβάνεστε ότι... γινόταν να μην επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία. Έχουμε εισβολή σε μια χώρα. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι η επιβολή κυρώσεων. Το θέμα είναι ποιον εξυπηρετούν οι κυρώσεις προς τη Ρωσία. Εξυπηρετούν τα μεγάλα ανταγωνιστικά συμφέροντα. Ισχυρών υπεριαλιστικών πόλων, ισχυρών υπεριαλιστικών δυνάμεων. Ξέρετε, η Ελλάδα έχει μπει σε αυτό το παιχνιδάκι των ισχυρών ανταγωνιστικών ανταγωνισμών ανάμεσα σε μια καπιταλιστική Ρωσία πλέον και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το ποιος θα ελέγξει τους δρόμους περάσματος του φυσικού αερίου, για το ποιος θα ελέγξει την ενέργεια, για το ποιος θα ελέγξει φυσικούς πόρους και εδάφη. Δεν πρόκειται να ωφεληθούν σε τίποτα οι εργαζόμενοι από αυτή την ιστορία. Κατά συνέπεια, όλα αυτά τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση και οι προτάσεις που κάνουν και τα άλλα κόμματα δεν θίγουν σε τίποτα τις αιτίες που προκαλούν αυτή την ενεργειακή φτώχεια και την ενεργειακή ακρίβεια. Σύμφωνοι, απλώς ότι... κάποιος ακούγοντάς σας μπορεί να εικάσει ότι επειδή περιγράφεται ως μία από τις γενεσιουργούς αιτίες της ακρίβειας και της κυρώσης προς τη Ρωσία, ότι διαφωνείτε με την επιβολή των κυρώσεων. Επαναλαμβάνω, το ζήτημα είναι ποιον εξυπηρετούν οι κυρώσεις προς τη Ρωσία, διότι την ίδια στιγμή απαντάει η Ρωσία. Ναι. Και απαντάει η Ρωσία. Δεν είναι το ζήτημα και ποιον πλήττουν. Πλήττουν τη Ρωσία. Της δείχνουν ότι δεν είναι επιτρεπτό το 2022 μια χώρα να μπουκάρει σε μια άλλη χώρα. Δεν είναι λογικό αυτό. Και απαντάει η Ρωσία. Και απαντάει η Ρωσία με αντίστοιχες κυρώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ, που πριν απ' όλα ποιος θα την πληρώσει την ύφη?
θα την πληρώσουν οι λαοί. Χίλια δίκαια έχετε σε αυτό, αλλά δεν θα έπρεπε να απαντήσει η Δύση σε αυτό. Θα έπρεπε να περάσει Αυρόχης Ποσίνου ο Πούτιν για την εισβολή του σε μια ξένη χώρα. Αυτό σας ρωτώ. Όχι, ότι φυσικά έχουν βαρύ κόστος οι κυρώσεις δεν υπάρχει αμφιβολία, προφανώς. Όχι φυσικά. Το ζήτημα είναι το τι θα κάνουν οι λαοί. Και οι λαοί στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτοί που πρέπει να αμφισβητήσουν τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Σημαίνει ότι η χώρα μας πρέπει να απεμπλακεί από ένα τέτοιο πόλεμο. Σημαίνει ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα διαφορετικό δρόμο ανεξάρτητης πολιτικής. Και ξέρετε, το ΚΚΕ είναι ίσως η μοναδική πολιτική δύναμη που δεν δαιμονοποιεί τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αντίθεση με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις που εγκλημάτισαν με την απολιγνητοποίηση της χώρας μας, διαχρονικές είναι οι ευθύνες και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά όλων των κομμάτων. Το ΚΚΕ έλεγε ότι αποτελεί σημαντικό έγκλημα η απολιγνητοποίηση της χώρας και με αφορμή το πόλεμο στη Ρωσία είδατε πως ήρθαν τα πράγματα και άλλαξαν και λένε άτι καλός που είναι σήμερα ο λιγνίτης. Ναι. Και εν μέρει λαμβάνουν μέτρα για την αξιοποίηση του λιγνίτη. Το ΚΚΕ... Έχετε δίκιο, ωστόσο θυμάστε και από τη διάσκεψη της Γλασκόβης ότι καλός για το κλίμα και για το περιβάλλον ο λιγνίτης δεν είναι. Άλλο που τώρα ανοίγουμε τους λογαριασμούς ρεύματος και πέφτουμε κάτω, έτσι. Το αν είναι καλός ή όχι εξαρτάται πώς αξιοποιείται, για ποιο σκοπό αξιοποιείται. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο ο λιγνίτης. Η Ελλάδα έχει τέτοια πλεονεκτήματα που θα μπορούσε να αξιοποιήσει πολλές μορφές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που είναι η γεωθερμία, που είναι τα υδροελεκτρικά εργοστάσια που θα μπορούσαμε να έχουμε. Έχουμε ήλιο, έχουμε αέρα, που σημαίνει ότι θα μπορούσαμε πολλαπλώς να αξιοποιήσουμε αυτές τις πηγές ενέργειας. Δεν το κάνουμε όμως, γιατί πρέπει να υποταχθούμε στις ανάγκες των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, είτε των Αμερικάνων που θέλουν να αξιοποιήσουν την προώθηση του δικού τους φυσικού αερίου, του LNG, είτε των Γερμανών με τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά. Εδώ δεν μιλάμε λοιπόν για μια δική μας ανεξάρτητη πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Εδώ μιλάμε για πλήρη υποταγή ή, να το πω διαφορετικά, συμμετοχή της αστικής τάξης της Ελλάδας, των εφοπλιστών, των άλλων ενεργειακών ομίλων στη χώρα μας, στα παιχνίδια, τα ανταγωνιστικά παιχνίδια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από τη μία, και της Ρωσίας από την άλλη, που εκφράζεται είτε με τον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, με τη ρώσικη εισβολή, είτε με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις στα είδη πρώτης κατανάλωσης, στα καύσιμα, στην ενέργεια και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η κατάσταση. Το θέμα είναι πώς οι λαοί θα απεμπλακούν. Και το μήνυμα της εργατικής πρωτομαγιάς την Κυριακή είναι αυτό. Δηλαδή τι, να φωτίσει τον δρόμο της ταξικής πάλης τη μοναδική σωστή πλευρά της ιστορίας για τους λαούς, αφού αυτή είναι που κινεί και τον τροχό της ιστορίας προς τα μπρος. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να πλημμυρίσουν ξανά οι πλατείες την 1η του Μάη σε ολόκληρη τη χώρα, στο Σύνταγμα στις 10.30 το πρωί, στη Θεσσαλονίκη, σε πάνω από 70 συνολικά πόλεις της χώρας. Γιατί τώρα είναι η ώρα οι εργαζόμενοι να βγουν δυναμικά στο προσκήνιο. Μάλιστα. Και να παλέψουν για συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, για πραγματική ανακούφιση από την ακρίβεια και να σταματήσει κάθε εμπλοκή της Ελλάδας στους υπεριαλιστικούς πολέμους. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα, αυτό είναι το κάλεσμα που κάνει το ΚΚΕ σε κάθε εργαζόμενο σήμερα. Η ανάγκη δηλαδή να συστρατευτεί σε έναν αγώνα ενάντια σε αυτό που του τσακίζει καθημερινά τη ζωή. Ξέρετε, δεν υπάρχει δίκαιη φιλολαϊκή προοδευτική διαχείριση στα πλαίσια της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, γιατί αυτό μας προτείνουν τα άλλα κόμματα. Αυτό που χρειάζεται σήμερα δυναμικά και με εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη ο λαός μας να βγει προς τα μπρος. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα και πρέπει να την κάνουν υπόθεση δική τους οι εργαζόμενοι. Το σημερινό σύστημα μπορεί να ανατραπεί και να αντικατασταθεί από ένα ανώτερο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα που κατά τη γνώμη μας είναι ο σοσιαλισμός, ο κομμουνισμός, που είναι και επίκαιρος όσο ποτέ άλλοτε σήμερα. Κύριε Συντηχάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Και σε εσάς.